Φίλοι και φίλες, γεια σας. Οι αλχημιστές για ακόμα μια φορά μαζί σας με τον Αντώνιο Αντωνιάδη. Σήμερα έχουμε καλεσμένη την κυρία Δομινίκη Κυβωτίδου, υποψήφια βουλευτή με την Ελλήνων Συνέλευσης στο νομό Πιερίας. Καλησπέρα κυρία Κυβωτίδου. Καλησπέρα και σε εσάς και στους θεατές σας. Θα μιλήσουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, για την κατάσταση των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων στον ελλαδικό χώρο. Κυρία Κυβωτίδου, ας ξεκινήσουμε παρακαλώ με μια ερώτηση πάνω στο ποια είναι τα σημαντικότερα μουσεία στην Ελλάδα. Μουσεία έχουμε αρκετά στον ελλαδικό χώρο, κύριε Αντωνιάδη. Θα μπορούσα να αναφέρω και μάλιστα και με αλφαβητική σειρά πάρα πολλά από αυτά, όπως το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας, το Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα, το Μουσείο Αρχαίας Αγοράς, το Μουσείο του Κεραμικού, το Μουσείο των Αυδείρων, Μουσείο Αμφιπόλεως, της Βέρειας, των Δελφών, της Δήλου, του Δίου, της Ελευσίνας, του Ηρακλείου, της Θάσου, της Θεσσαλονίκης, των Θηβών, της Καβάλας, της Σκαίας, της Κοζάνης, των Κυθύρων, του Λαβρίου, της Λάρισας, της Λίμνου, των Μεγάρων, των Μυκηνών, της Μυτιλίνης, της Νάξου, της Ολυμπίας, της Σπάρτης, της Σίμης, των Φιλίππων, της Χερόνιας, των Χανίων, της Χίου, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης κτλ. Μουσεία έχουμε πάρα πολλά στον ελληνικό χώρο. Και το επίπεδο των υπηρεσιών σε όλα αυτά τα μουσεία που μας προείπατε, ποιο είναι παρακαλώ? Τα περισσότερα από τα δημόσια μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους λειτουργούν κάτω από την επίβλεψη του δημόσιου τομέα, χωρίς δυνατότητες πολλές καινοτομίας και πρωτοτυπίας. Δεν το λέω αυτό γιατί είμαι υπέρ του ιδιωτικού τομέα, απλώς το λέω γιατί έτσι δείχνουμε ότι ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα ελέγχεται από ένα κράτος που είναι αργός και καθυστερημένο σε καινοτομίες. Υπάρχουν περιορισμένα ωράρια λειτουργίας, για παράδειγμα, στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς. Υπάρχει έλλειψη σύγχρονων διαδραστικών μέσων, έλλειψη νέων τεχνολογιών, εκθέσεων επίσης και ψυχαγωγικών προγραμμάτων. Κάποιοι έχουν καταδείξει, αν θέλετε, με τη φρασιολογία του σήμερα, καινούργιες στρατηγικές μάρκετινγκ και ανάπτυξης για την ανάπτυξη των ελληνικών τουριστικών προορισμών. Μιλάνε οι άνθρωποι και καταδεικνύουν ότι θα πρέπει να ανεβάσουμε το επίπεδο ικανοποίησης των τουριστών και την εμπειρική εξυπηρέτηση των τουριστών, ώστε φεύγοντας αυτοί από τον ελληνικό χώρο να μπορέσουν να συστήσουν τα συγκεκριμένα μουσεία, τους χώρους που έχουν επισκεφτεί, σε φίλους και γνωστούς. Έτσι θα διαφυλαχτεί η ανάπτυξη των ελληνικών τουριστικών προορισμών. Όλοι οι τουρίστες στα ελληνικά μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους αξιολογούν θετικά τις εγκαταστάσεις, τα πολιτήρια και τα καφέ. Αρνητικά αξιολογούν το προσωπικό και τις προσφερόμενες εκπαιδευτικές λειτουργίες. Η τιμή για αυτούς, το κόστος του εισιτηρίου, είναι ουδέτερος παράγοντας. Επομένως, εστιάζουμε στις εγκαταστάσεις, στα εκθέματα και στο προσωπικό του μουσείου. Εκεί είναι τα προβλήματα. Στα τελευταία χρόνια και στα πλαίσια μάλιστα της οικονομικής ύφεσης, προβάλλεται ο τουρισμός περισσότερο και ο πολιτισμός ως μια ευκαιρία για αναθέρμανση της οικονομίας της Ελλάδος. Δυστυχώς υπάρχει απουσία πολιτικής για τον τουρισμό. Όσον αφορά τον τουρισμό, ας κάνω μια αναδρομή και στο παρελθόν. Και στην αρχή Ελλάδα είχαμε μετακινήσεις. Είχαμε περιηγήσεις ανθρώπων που πήγαιναν προς τους Δελφούς, την Ελευσίνα, την Ολυμπία, την Αθήνα, τη Δήλο κτλ.
Οι λόγοι ήταν εκπαιδευτικοί, θρησκευτικοί και αθλητικοί, όπως οι Ολύμπιοι Αγώνες. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τουρισμό εκείνη την εποχή, αλλά για πανδοχεία και καταλύματα. Επίσης υπήρχαν και τα θέρετρα που είχαν οι έφοροι πολίτες της εποχής. Δηλαδή υπάρχει τουρισμός με την σημερινή έλεια στην υποτυπώδη του μορφή. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε στη σημερινή εποχή, την εποχή του μαζικού τουρισμού, είναι να διευρύνουμε το τουριστικό προϊόν, το οποίο αφορά τους νέους προορισμούς και τα νέα είδη τουρισμού, τις κρουαζιέρες και τα νέα είδη καταλυμάτων. Σήμερα υπάρχουν τα ξενοδοχεία, οι αλυσίδες των ξένων μονάδων, υπάρχουν τα hostel, υπάρχουν τα Airbnb, όλοι έχουμε ακούσει γι' αυτά. Επίσης, το καινούργιο είναι το διαδίκτυο που υπάρχει, η προώθηση και η αγορά των προϊόντων μέσω του διαδικτύου. Η τουριστική βιομηχανία στηρίζεται στα τουριστικά γραφεία και στους tour operators. Ο πολιτιστικός τουρισμός αποτελεί τη μεγάλη αγορά της τουριστικής βιομηχανίας. Εκεί στηρίζουμε όλη την τουριστική ανάπτυξη στην προβολή και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στην Ελλάδα έχουμε συνδυασμό του αρχαίου πλούτου και αρχαίου πολιτισμού, ο οποίος αποτελεί πόλο έλξης των τουριστών στη χώρα, με πλεονεκτήματα έναντι άλλων τουριστικών προορισμών. Επίσης, στηρίζεται ο τουρισμός με παραστάσεις αρχαίου δράματος στην Επίδαυρο, το Φεστιβάλ Αθηνών, το Φεστιβάλ Ολύμπου κτλ. Μάλιστα. Κυρία Κιβουτίδου, μια που συζητάμε πάνω στον τουρισμό, παρακαλώ, πείτε μας τη γνώμη σας. Γίνεται με το σωστό τρόπο, χειριζόμαστε σωστά τον τουρισμό σαν ελληνικό κράτος? Γίνεται με το σωστό τρόπο ο χειρισμός αυτός? Δυστυχώς, κύριε Αντωνιάδη, η εκτίμησή μας σαν Ελλήνων Συνέλευσης είναι ότι έχουμε υποβαθμιστεί απλά σε σερβιτόρους. Και αυτό που ζούμε είναι τουρισμός μόνο που δείχνουμε τους σολιάδες, το κουδάκι, το μουσακά κτλ. Ανάλογα φαινόμενα υπάρχουν βέβαια και σε άλλες χώρες, όπως στη Βενετία για παράδειγμα. Υπήρχε και αντίδραση των κατοίκων, όπου θεωρούσαν ότι η Βενετία δεν είναι ξενοδοχείο και ήταν και εχθρική προς τον μαζικό τουρισμό. Επίσης συνέβη και στη Χαβάη, όπου οι κάτοικοι είπαν ότι δεν θέλουμε τον τουρισμό, δεν θέλουμε την υποβάθμιση, δεν είμαστε μόνο σερβιτόροι και χορευτές. Ότι δεν υπάρχουν αθώοι τουρίστες κτλ. Στο Παρίσι επίσης υπήρχε δυσφορία των κατοίκων για τον μαζικό τουρισμό. Εμείς θα πρέπει να προχωρήσουμε στην σωστή ανάπτυξη των μουσείων και μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων. Πρέπει να εστιάσουμε στο προσωπικό των εκπαιδευμένων ανθρώπων. Έχουμε ανεπάρκεια αρχαιολόγων και ειδικευμένου προσωπικού. Έχουμε επίσης ελλειπή ανάδειξη κειμένων στα μουσεία. Είναι γνωστό ότι πάρα πολλά ευρήματα σαπίζουν στις αποθήκες των μουσείων, δεν τα δείχνουν ποτέ. Υπάρχει περιορισμένο ωράριο επίσκεψης στους χώρους. Έχουν εισιτήριο για τους Έλληνες πολίτες, πράγμα που δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Επίσης, σε πολλές περιοχές δεν εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στην περιοχή. Δηλαδή, θα θέλεις να πας σε κάποιον αρχαιολογικό χώρο και δεν είναι ο δρόμος εντάξει, δεν είναι καθαρός ή δεν μπορείς να μπεις μέσα, γιατί υπάρχουν πόρτα, για παράδειγμα. Έχουμε το δικαίωμα να βιώσουμε την κληρονομιά του παρελθόντος μας και να στηρίξουμε το μέλλον πάνω σε αυτήν. Θα πρέπει να γίνει ανάδειξη και του περιβάλλοντος, γιατί αυτοί οι χώροι είναι και γεωδετημένοι και ενεργειακοί χώροι. Δυστυχώς οι πιο πολλοί σήμερα καταλαβαίνουν ότι βλέπουν ένα μνημείο και το συνδέουν μόνο με το μνημειώδες, αλλά θα πρέπει να το συνδέσουν και με τον άνθρωπο και με το περιβάλλον. Μάλιστα. Κυρία Κιβουτίδου, να πάμε σε ένα άλλο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Και παρακαλώ να μας πείτε για τον νόμο 4761 του 2020 περιδανισμού αρχαιοτήτων από τη χώρα μας προς τα έξω.
Ναι, είχε γίνει πολύ ντόρος με αυτό το νομοθέτημα το 2020, θα το θυμόμαστε όλοι. Είναι ένα νομοθέτημα ντροπή, το οποίο επιτρέπει λόγω της κατάστασης των μνημονίων που επικρατούν στην Ελλάδα να δίνει η χώρα μας δανεικές σε μουσείο του εξωτερικού τις αρχαιότητές μας μέχρι να εξοφληθούν τα μνημόνια. Αυτό αφορά το άρθρο 59 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και αναφέρεται ότι για λόγους προβολής πολιτιστικής κληρονομιάς επιτρέπεται ο δανεισμός αρχαιοτήτων και αντικειμένων μνημείων στο εξωτερικό για 50 έως 100 χρόνια για να εξοικονομηθούν πόροι προς εξόφληση των δανείων των μνημονίων. Δεν πρόκειται για αποστολή ιστορικών κειμηλίων για μικρό χρονικό διάστημα που να βοηθά την προβολή της χώρας μας. Έχουμε να κάνουμε με δανεισμό. Η Υπουργός Πολιτισμού, κυρία Μενδώνη, αποφασίζει να δανείσει ως δανεικά και αγύριστα αυτά για τα οποία πολέμησαν οι Έλληνες. Μετά από 50-100 χρόνια, ποιος θα ψάξει για αυτό το έκθεμα, ποιος θα ζει για να θυμάται, και ούτε το αρχείο καταγραφής στην ουσία δεν θα υπάρχει. Εκείνη την εποχή, στο τέλος του 2020, ως και οι Τούρκοι μέσω του τύπου στυλίτευαν την πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να ενοικιάζει αρχαιότητες για 100 χρόνια στο εξωτερικό, αναφέροντας πως η αξιολύπητη Ελλάδα πουλάει και τους προγόνους της εξαιτίας της οικονομικής χρήσης. Αυτός ο νόμος είναι ο 4761 κάθετος του 2020 και υπάρχει στο ΦΕΚ 248 κάθετος Α κάθετος 13 Δεκάτου του 2020. Μπορεί κάποιος να τρέξει και να το βρει. Μάλιστα. Και για αυτό το απέστειλο τσιμέντομα που έγινε στην Ακρόπολη, τι έχετε να μας πείτε? Ναι. Όλοι θυμόμαστε το lockdown. Κατά τη διάρκεια του lockdown, η κυρία Μενδών πάλι είχε αποφασίσει το τσιμέντομα της Ακρόπολης και δημιουργήθηκαν και σφοδρές αντιδράσεις τότε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έντονη αντίδραση προκάλεσε η εικόνα αυτής της Ακρόπολης εξαιτίας των παρεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν τότε από το Υπουργείο Πολιτισμού. Τη Δευτέρα, συγκεκριμένα 22 Μαρτίου του 2021, που άνοιξε η Ακρόπολη μετά από αρκετούς μήνες από το lockdown, οι πολίτες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν ξανά την Ακρόπολη και προς έκπληξή τους είδαν ότι είχε τσιμεντωθεί όλος ο χώρος γύρω από την Ακρόπολη. Αλλοιώθηκε ο χώρος, κάποιοι μίλησαν για αποκρουστική εικόνα, κάποιοι μίλησαν ακόμη και για αβεβήλωση του μνημείου. Φυσικά έγινε χωρίς τη συγκατάθεση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και η δικαιολογία τους ήταν ότι το κάνανε για να βοηθήσουν τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες να έχουν πρόσβαση στον χώρο. Και μιλάμε για ένα περιστατικό που έγινε ευρέως γνωστό, αλλά εγώ αναρωτιέμαι, υπάρχουν άλλα τέτοια παρόμοια περιστατικά στην Ελλάδα? Φυσικά και υπάρχουν. Και είναι και αρκετά. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε και όλοι θα τα θυμόμαστε, γιατί πάντοτε υπάρχει και σάλος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι κάποια υπόθεση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου που αφορά τις ανεμογεννήτριες στην κοιλάδα των Μουσών στο νομό Βιωτίας. Τι έγινε δηλαδή? Αποφάσισαν παράνομα να κάνουν αιωλικές εγκαταστάσεις μέσα στον κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο. Μετατόπισαν τα σύνορα των αρχαιολογικών ορίων για όφελος των σφετεριστών αυτών του βουνού, που είναι κάποια ξένη εταιρεία. Μάλιστα, η ανεμογεννήτρια είναι στα 46 μέτρα από το βωμό του Διός. Υπάρχουν μοναδικές αρχαιότητες. Και φυσικά με τις ανεμογεννήτριες θα έχουμε θέμα. Επίσης, ένα ακόμη περιστατικό είναι οι Βυζαντινές αρχαιότητες επί τη φορά του σταθμού Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη, του σταθμού του μετρό. Αυτές οι Βυζαντινές αρχαιότητες τεκμηριώνουν τη δομή της Βυζαντινής πόλης και τον μοναδικό ρόλο που έπαιξε η Θεσσαλονίκη από τον 4ο μέχρι τον 9ο αιώνα μετά Χριστόν ως πολιτικό και πολιτισμικό κέντρο. Το Υπουργείο Πολιτισμού, με σχετική απόφαση που ενέκρινε το Μάρτιο του 2020, ανέθεσε στο Αττικό Μετρό την κατασκευή του σταθμού.
ανέθεσε την απόσπαση και επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων. Ενώ ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων θεώρησε ότι θα μπορούσε να γίνει αυτός ο σταθμός χωρίς την απόσπαση των αρχαιοτήτων. Με την επιλογή αυτή, απλά θα μπορούσε να διασωθεί ένα μοναδικό αρχαιολογικό σύνολο με τεράστιο όφελος για τη Θεσσαλονίκη και την επιστήμη. Και πιστεύω ότι αυτή η διαμάχη κρατάει ακόμη και σήμερα. Υπήρξαν σοβαρές αντιδράσεις για το σταθμό Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, να αναφέρω και κάτι ακόμη για το Λόφο Καστά στην Αμφίπολη. Ξεκίνησαν οι ασκαπές το 2014 και πήγαιναν με πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό. Έγιναν υποστηλώσεις του αρχαιολογικού μνημείου για να το στηρίζουν, γιατί υπήρχε κίνδυνος να πέσει με αυτές τις ανασκαφές. Ξαφνικά μετά, από το 2015 μέχρι το 2019, σταμάτησαν οι ανασκαφικές εργασίες. Υπουργός Πολιτισμού ήταν πάλι η κυρία Μενδώνη. Υπήρξε εγκατάλειψη και απαξίωση του μνημείου, αδράνεια και απραξία. Όχι, δεν είναι πρόσφερε δηλαδή την προστασία και ανάδειξή του. Ακούστηκαν δικαιολογίες ότι ετοίμαζαν το σχέδιο διάσωσης του μνημείου και τη χρηματοδότησή του από το ΕΣΠΑ. Το 2014 έγινε παγκόσμια είδηση. Άνοιξε η συζήτηση για τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτό το μνημείο είναι κυκλικό. Ο προσανατολισμός της πόρτας του περισσότερο οδηγεί προς τους Δελφούς, δηλαδή είναι γεωδετημένος χώρος. Επίσης, σε γενικές γραμμές, κάτι που αφορά όλο τον ελληνικό χώρο, θα πρέπει να αναφέρουμε κάτι που είναι ευρέως γνωστό και σε όλους μας, ότι υπάρχει εκτεταμένη αρχαιοκαπηλεία. Αυτή πάντοτε υπήρχε. Κυρία Κυβωτίδου, σαν εκπρόσωπος τώρα της Ελλήνων Συνέλευσης, θα ήθελα να μας πείτε τις θέσεις της Ελλήνων Συνέλευσης πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα στο οποίο συζητάμε. Μάλιστα. Σε πρώτο πλάνο, ως εκπρόσωπος της Ελλήνων Συνέλευσης, θα ήθελα να πω ότι καταγγέλουμε την απεμπόληση όλων των κληρονομικών δικαιωμάτων μας στον παγκόσμιο πολιτισμό, ο οποίος διέπει και είναι ορατός σε όλο τον πλανήτη, σε όλες τις μορφές που εκφράζεται μέσω των τεχνών, μουσιακά εκθέματα, των επιστημών, μαθηματικά, φιλοσοφία, αρχιτεκτονική, αστρονομία, μεταλλουργία κτλ. Της σκέψης, της γλώσσας. Το πρώτο που θα γίνει σε αυτό το τομέα του πολιτισμού θα είναι οι λιγιώδεις επενδύσεις στα μεγάλα χρηματικά ποσά. Επίσης, η αναβάθμιση όλων των υπηρεσιών που έχουν σχέση με τον πολιτισμό θα γίνει αναβάθμιση των υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα και στελέχωση με προσωπικό, με ελληνικό DNA και με όρκο για την υπηρεσία τους προς την πολιτεία. Η αναβαθμισμένη αυτή υπηρεσία θα κάνει έλεγχο όλων των αρχαιολογικών περιοχών που έχουν βρεθεί και έχουν καλυφθεί σκοπίμως με δόλο, ώστε να μην φανερώνεται και αναδεικνύεται το ελληνικό μεγαλείο. Θα συστηθεί η Επιτροπή, η οποία θα αναδείξει όλους τους αρχαιολογικούς χώρους σε έναν αρχαιολογικό χάρτη, υπολογίζει ότι είναι πάνω από 30.000, και θα αναλάβει να τους καθαρίσει, να τους αναδείξει και να τους αναβιώσει. Αυτό σημαίνει για οτιδήποτε έχει χτιστεί πάνω στον αρχαιολογικό τόπο, ναό ή βωμό αυτομάτως κατεδαφίζεται, ώστε να αποκαλυφθεί η αρχαία ελληνική κληρονομιά μας. Σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο, υπηρετικό ή νησιωτικό, υπάρχουν ολόκληρες πόλεις, σταμένες πάνω στις οποίες βρίσκονται καινούργια κτίσματα όλων των ειδών. Στον εκτός ελλαδικού χώρου, θα απαιτηθούν για οτιδήποτε είναι ελληνικό τα πνευματικά και κληρονομικά δικαιώματα του έθνους μας. Καθήκον του Υπουργείου Πολιτισμού είναι να εντάσσει και να ενσωματώνει στο έθνος μας κάθε άνθρωπο και κάθε έργο ανθρώπου που ανήκει στο γένος μας. Θα διατεθούν όσα κεφάλαια χρειαστούν, το είπαμε και πριν αυτό, για την αποκατάσταση και αναβίωση της γλώσσας μας, των εθήμων μας, των επιστημών μας και των τεχνολογιών μας. Κυρίως θα αποκατασταθεί η ιστορία μας. Θα κατασκευαστούν μουσεία, όσα χρειαστούν για να φιλοξενούν τα τεχνουργήματα των προγόνων μας. Θα γίνει μέσω του ΟΗΕ η αναγνώριση των πνευματικών δικαιωμάτων σε ό,τι ανήκει στο έθνος μας. Η πολιτεία θα οικοδομήσει και θα οργανώσει τα μνημεία, αγάλματα, καθώς και τις περιοχές ιστορικής αξίας των πιο σημαντικών και κρίσιμων γεγονότων όλης της ελληνικής ιστορίας, που είναι σημαντικά για το έθνος της Ελλάδος, αλλά και για τον ελληνισμό στο παγκόσμιο στερέωμα. Θα διοργανώσει, θα σχεδιάσει και θα αποκαλύψει
και θα εδραιώσει την οργάνωση που θα καθιερώσει τη διδαχή της νεοελληνικής γλώσσας καθώς και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, που θα διακλαδωθεί σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και του κόσμου γενικότερα, και την περαιτέρω καθιέρωση αυτών των οργανώσεων με μαθητευόμενους Έλληνες και φιλέλληνες. Να επαναφέρει, να αναδιοργανώσει και να υπερασπιστεί την ορθοδοξία της ελληνικής γλώσσας στο παγκόσμιο στερέωμα, την ορθοδοξία της ελληνικής ιστορίας παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων αυτών των επιτροπών Ελλήνων και φιλελλήνων που θα εγκατασταθούν σε κάθε πρωτεύουσα του εξωτερικού και που θα διδάσκουν, ενημερώσουν και να εκπολιτήσουν όλα τα μη ελληνικά νομοθετικά σώματα, όπου θα διατηρούν, ενισχύουν και θα υπερασπίζονται τη διαφώτιση και την πηγή της διαφώτισης που ονομάζεται Ελλάς Έλληνες και Ελληνισμός στην αιωνιότητα, οδεύοντας προς το μέλλον. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι τελευταίο να μας πείτε. Αυτές της Ελληνοσυνέλευσης πάνω στο κομμάτι μου δείξαμε με περιληπτικά και ενδεικτικά για το τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στη χώρα που δημιούργησε όλο αυτόν τον μεγάλο πολιτισμό, σε αντίθεση με τα μουσεία του εξωτερικού. Είναι πραγματικά αυτό που συμβαίνει, πραγματικά λυπηρό, αλλά η Ελληνοσυνέλευση θα το αλλάξει. Κυρία Κυβωτίδου, ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας και που μοιραστήκατε μαζί μας αυτές τις πληροφορίες. Αγαπητοί τηλεθεατές, ευχαριστούμε και εσάς. Γεια σας. Γεια σας, καλό βράδυ. Ένα ιερό ελλάνιο κείμενο μοίησης στη γνώση και στην αλήθεια ήρθε στην κατοχή κάθε Έλληνα ανθρώπου από τον δημιουργό του Αρτέμις Ώρα. Ένα ιερό ελλάνιο κείμενο που μέσα από τις τρεις θεματικές του ενότητες αποκαλύπτονται και αποδεικνύονται τεράστια μυστικά της ίδιας της οντολογίας, του σκοπού της ύπαρξης και του σχεδίου της δημιουργίας των Έλληνων ανθρώπων. Μυστικά που οι αποστάτες δυνάστες των ανθρώπων κρατούν κλειδωμένα για να μην βγει ποτέ ο άνθρωπος από το λίθαργο της αμάθειας και του ψεύδους. Μελετώντας αυτό το ιερό ελλάνιο κείμενο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, να διαπιστώσει και να κατανοήσει το παρόν και το ολικό παρόν, όπου είναι τα πάντα, διότι όλα και τα πάντα δημιουργούνται στο παρόν, όπου το ίδιο το παρόν είναι η ίδια η πανίερη μοναδική θεή δημιουργή Α. Παραγγείλε τώρα στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.κοσμοθέαση.com.